Ο κύριος Νίκος Παπαναστάσης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Έτωλο Ακαρνανία. Κύριε Παπαναστάση, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Να είστε καλά. Όπως έλεγα, θα κυριαρχήσουν σήμερα βεβαίως τα ζητήματα, επενδύσεις, πλεονάσματα, η ατζέντα γενικά της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Παρίσι. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα που παρακολουθούμε με το ιρανικό δεξαμενόπλιο, τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τους χειρισμούς βεβαίως της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι τώρα σε αυτό το ζήτημα. Ακριβώς. Η κυβέρνηση είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο απλό όσο προσπάθησε κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να το παρουσιάσει, γιατί σε κάποια στιγμή ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση του δεξαμενοπλίου είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία μπορεί να υπάρχει κάποια κυβερνητική υποστήριξη από το Ιράν. Ήταν μια καθαρή προσπάθεια να θολώσει λίγο τα νερά σε σχέση με την πραγματική εικόνα αυτού του γεγονότος. Η θέση δική μας είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ευθυγραμμίζεται αδιαπραγμάτευτα με τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα και το σχεδιασμό των ΗΠΑ στην περιοχή. Από αυτό ακριβώς πηγάζουν και οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που δυνητικά μπορούν να προκύψουν από αυτή την ιστορία. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα καταρχάς θεωρούμε απαράδεκτη, και μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση. Υπήρξε μια ανακοίνωση, ναι. Ναι, ότι θεωρεί απαράδεκτη την παρέμβαση των ΗΠΑ σε αυτό το γεγονός, καταγγέλει τις υποδείξεις και τις προειδοποιήσεις που εκτοξεύει όχι μόνο προς την ελληνική, αλλά και κάθε άλλη κυβέρνηση στην περιοχή της Μεσογείου, σε περίπτωση που το ιρανικό δεξαμενόπλιο κατευθυνθεί στο ελληνικό ή άλλο λιμάνι. Εμείς λοιπόν, για να μην μακρηγορώ σε αυτό το θέμα, λέμε ότι το Άντριαν Νταρίγια 1 έχει δικαίωμα να προσεγγίσει σε ελληνικό ή όποιο άλλο λιμάνι επιλέξει για τις ανάγκες που έχουν σχέση με τον εφοδιασμό των καυσίμων, των τροφίμων, για θέματα ασφάλειας, ανάγκες του πληρώματος κτλ. Τηρώντας πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας και το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτά τα γεγονότα κάθε χώρας. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών του Μάικ Πομπέο ουσιαστικά εκφράζει έναν αν θέλετε διπλωματικό τσαμπουκά. Δηλώνει λοιπόν, και αυτό είναι ενοχλητικό από πάρα πολλές πλευρές για να μπω εκβιαστικό καθαρά, όποιος αγγίξει το δεξαμενόπλιο, όποιος το υποστηρίξει, όποιος επιτρέψει τον ελληνισμό του, διακυβεύει να δεχτεί τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Η ελληνική λοιπόν κυβέρνηση υποκύπτει σε αυτόν τον τσαμπουκά. Είναι ενταγμένο σε μια πολιτική, όχι υποκύπτει. Να μην λέμε ακριβώς την έννοια, μόνο υποκύπτει. Συμμετέχει καθαρά. Και όλα αυτά τα πράγματα ελοχεύουν ιδιαίτερους κινδύνους. Και ένα τελευταίο. Αυτή η ιστορία με το ιρανικό δεξαμενόπλιο γίνεται στην περιοχή μας της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου τη στιγμή που ένα αντίστοιχο άλλο ελληνικό λιμάνι, το λιμάνι της Σούδας, το οποίο από ελληνικό λιμάνι έχει μετατραπεί μέσα από την πολιτική των κυβερνήσεων σε μια αμερικανική βάση, έχει φρακάρει από πολεμικά πλοία τα οποία με βάση το λιμάνι της Σούδας δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί άραγε αυτοί οι στόλοι βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα? Το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί η απάντηση είναι επίσης γνωστή. Για να ληστέψουμε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Και σε αυτό το γεγονός έχει συμμετοχή και η ελληνική κυβέρνηση και φαίνεται από την σημασία που δίνει η Αμερική σε αυτή τη βάση. Είναι κυριολεκτικά φρακαρισμένη. Μην πούμε τώρα για λόγους χρόνου τη διαδικασία να πούμε τι πλοία είναι. Πραγματικά υπάρχει το αδιαχώρητο. Ο συνδυασμός όλων αυτών των γεγονότων είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τον ελληνικό λαό. Και φυσικά η κυβέρνηση, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το προτάσει. Εκείνο το οποίο προτάσει είναι τα συμφέροντα της ελληνικής τάξης που συμμετέχει σε αυτή την ιστορία, ευελπιστώντας τη συμμετοχή της στην κερδοφορία από την εκμετάλλευση των ξένων και όχι των αμερικανικών πλουτοπαραγωγικών πόρων. Οι πόροι αυτοί είναι των λαών της περιοχής.
Τώρα να πάμε στο, στην οικονομία με αφορμή και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Παρίσι, αλλά και όλη αυτή την έτσι, αντιπαράθεση που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες να κορυφώνεται με γύρω από την οικονομία, την κατάσταση της οικονομίας, την πολιτική που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Πώς βλέπετε σε όλη αυτή την αντιπαράθεση και το αν τα πράγματα πήγαιναν ή όχι καλύτερα πριν ή μετά? Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γαλλία γίνεται μέσα σε ένα διαμορφωμένο ήδη γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο, αν θέλετε, δύο λόγια είπαμε και προηγούμενα, δεν ασύνδετα αυτά τα πράγματα. Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνέχεια, αν θέλετε, και τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αμφισβητήσει την απόλυτη σύμπνοια, την απόλυτη, αν θέλετε, εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΝΑΤΟ και από τη σχέση με την Αμερική. Τα αποδέχεται αυτά τα πράγματα όλα, ακριβώς όπως τα παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω λοιπόν αυτό είναι το μοτίβο, πάνω στο οποίο εδράζεται και η εξέλιξη της νέας οικονομικής πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι υπαρκτό. Αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται μέσα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσα από τις δεσμεύσεις των μνημονίων των οποίων έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα και έχει συμμετάσχει και η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις υπογραφές, και μέσα κυρίως από τους εφαρμοστικούς νόμους όπως γίνανε από το ελληνικό κοινοβούλιο και ρυθμίζουν το σύνολο σχεδόν του οικονομικού πλαισίου της νέας πολιτικής. Άρα λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει. Μην περιμένουμε λοιπόν εκπλήξεις. Ενδεχόμενα διαχειριστικές τροποποιήσεις να υπάρχουν. Αλλά θα είναι καθαρά διαχειριστικές και όχι επί της ουσίας. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο το οποίο θα συζητήσει. Ενδεχομένως τώρα και το προβάλλει και η κυβέρνηση ότι μέσα από συζητήσεις με τη Γαλλία ή με τη γαλλική κυβέρνηση, τη γερμανική, να υπάρξουν βελτιώσεις, ελαφρύνσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις και τις προβλέψεις των μνημονίων. Ναι, και το να μειωθούν οι φόροι, ας πούμε, που είναι στο επίκεντρο των όσων λέει η κυβέρνηση. Ήδη ξεκίνησε με κάποια μείωση σημαντική του έμφυα. Προαναγγέλλονται, γίνονται συζητήσεις και προαναγγέλλονται και άλλες μειώσεις και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Υπάρχει μια πρόθεση, τουλάχιστον αυτό εκπέμπεται από την κυβέρνηση, να μειωθούν οι φόροι. Δεν είναι κάτι θετικό αυτό? Εάν συμβεί. Το να μειωθούν καθαρά οι φόροι, βεβαίως και είναι θετικό και δεν ήταν αδίκως κανένας αυτό. Το αρνητικό ποιο είναι? Ότι στη μία τσέπη σου βάζω χρήματα και στην άλλη σου τα παίρνω. Αυτό ακριβώς είναι που στυλιτεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα και γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο ότι ξεκίνησα τις προβλέψεις των μνημονίων. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα πειθαρχήσει απόλυτα στις προβλέψεις των μνημονίων. Άρα η οποιαδήποτε ελάφρυνση υπάρξει θα υπάρξει μία αντίστοιχη επιδάνηση σε κάποιο άλλο κομμάτι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια τακτική του καρότου και του μαστίγιου. Σου δίνω από εδώ, σου παίρνω από εκεί. Μην τρέφει καμία λοιπόν αυταπάτη ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα δουν καλύτερες μέρες. Σαφώς και θα υπάρξει ανάπτυξη. Το λέει και η κυβέρνηση και πραγματικά έτσι θα γίνει. Μόνο που αυτή η ανάπτυξη η οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση όπως εξήγηνε και η προηγούμενη κυβέρνηση θα εδράζεται πάνω στο πετσόκομα των αμοιβών των εργαζομένων, στην κατάργηση κάθε εργασιακής νομοθεσίας που προστάτευε, σε όποιο βαθμό προστάτευε τους εργαζόμενους, και πραγματικά θα είναι μια ανάπτυξη για τα μονοπόλια, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι θα έχουν να επενδύσουν στην πατρίδα μας. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δούνε άσπρη μέρα. Αυτή είναι ακριβώς η ανάπτυξη και πάνω σε αυτό εδράζεται και η ευίωνη προοπτική για τα μονοπόλια και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. Χωρίς ακόμη και τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν, γιατί και αυτό σιγά σιγά θα τους το πω.
Σε σχέση με τις επενδύσεις, έτσι, με το γενικότερο κλίμα για τις επενδύσεις που ξέρουμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδίου, του κυβερνητικού σχεδίου, η προσέλκυσή τους, υπάρχει μια εξέλιξη που έχει να κάνει με το ελληνικό και την γνωμοδότηση του ΚΑΣΑ. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάποιο σχόλιο και γενικότερα και για το συγκεκριμένο και το τι σηματοδοτεί αυτό, αλλά και συνολικότερα για αυτή την προτεραιότητα και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση εκπέμπει τα μηνύματά της ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Βεβαίως. Όσον αφορά το ελληνικό, και μάλιστα είναι και ένα στοιχείο το οποίο έχει και μια έτσι σημειολογική σημασία, δεν είναι τυχαίο ότι στέλεχος του ομίλου, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στο ελληνικό, βρίσκεται στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Βεβαίως και θα αναπτυχθεί και το ελληνικό, θα γίνουν και οι ουρανοξύστες και όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι, ή θα έχουμε και άλλες επενδύσεις, όπως είπατε, βεβαίως και υπάρχουν προοπτικές. Το θέμα είναι τι κερδίζει ο λαός από αυτή την ιστορία και τι κάνει. Για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, είναι γνωστό ότι υπήρξαν κάποιες απαιτήσεις από τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως ήταν διασφάλιση χαμηλού μισθολογικού κόστους, όπως το ονομάζουν, όπως ονομάζουν το ελάχιστο τμήμα του πλούτου που παράγει ο εργαζόμενος που επιστρέφει σε αυτόν, το λένε μισθολογικό κόστος. Σταθερή φορολογική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις τους και μια εργασιακή νομοθεσία που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη κερδοφορία τους. Αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προετοίμασε και τα υλοποίησε σε σημαντικό βαθμό, τα ολοκληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το πλαίσιο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης και επενδύσεων υπάρχει. Το θέμα είναι ότι και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Βεβαίως. Πώς, αν δεν υπάρξουν τέτοιου είδους επενδύσεις ή και μικρότερες, μεγαλύτερες, πώς θα δημιουργηθούν? Γιατί αυτό είναι το αντίστροφο ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον κοινωνικο-οικονομικό το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αυτό το οποίο απαιτούν είναι η μέγιστη κερδοφορία τους. Και μέσα στα πλαίσια της μέγιστης κερδοφορίας μπορούν να πατούν επιπτωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δεκαετία του 70 και του 80 το ίδιο κοινωνικο-οικονομικό καθεστώς λειτουργούσε. Με μια διαφορά ότι κάτω από την επίρρεια της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης οι δυτικές οικονομίες είχαν αναγκαστεί και εφάρμοζαν, αν θέλετε, μια νομοθεσία αλλά και μια οικονομική πολιτική απέναντι στους εργαζόμενους, η οποία είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μετά την υποχώρηση του σοσιαλισμού στις ανατολικές χώρες υπήρξε μια απόλυτη ασυδοσία. Αυτή λοιπόν η ασυδοσία αυτή τη στιγμή φτάνει, αν δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή της, την προσεγγίζει. Δηλαδή την εξαχρίωση της εργατικής τάξης προκειμένου να υπάρξουν κέρδη. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο, αν θέλετε, είναι και στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, η αλλαγή αυτού του κοινωνικού-οικονομικού στάτους που υπάρχει. Για να πάμε σε ένα καθεστώς που ο άνθρωπος θα σέβεται τον άνθρωπο και ο φόβος του ανθρώπου θα γυρίζει σε αυτόν. Εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια απόλυτη ασυδοσία. Μιλάμε για τους εργαζόμενους, για τη μετατροπή των εργαζομένων σε κοπηλάτες, σε μια γαλέρα η οποία πραγματικά θα είναι βασιανιστική και για σήμερα αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν έρθουν οι επενδύσεις στο τέλος της Ελλάδα, οι εργαζόμενοι, αν δεν αλλάξει αυτό το στάτους, δεν πρόκειται να δουν άσπρη μέρα. Και η ευθύνη για να αλλάξει αυτό το στάτους, το οποίο ήδη εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το υλοποιεί και η Νέα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ευθύνη ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Και τα δύο κόμματα αυτά εκπροσωπούν τα συνέροντα αυτών των ομίλων, της αστικής τάξης της Ελλάδας. Είναι ευθύνη των εργαζομένων. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει, έστω και αν σήμερα τα μηνύματα δεν είναι τόσο ευείο. Ένα σημαντικό σταθμό στο επόμενο διάστημα και πολιτικά και οικονομικά για τη χώρα είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί η
ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έτσι, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θα στείλει στους Έλληνες πολίτες, τι περιμένουν να ακούσουν, τι να περιμένουν να ακούσουν οι Έλληνες πολίτες από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα? Υπάρχει ένα ανέκδοτο το οποίο λέει κυβερνητικές εξαγγελίες στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε με ποια έννοια το λέω. Ναι, πάντως δεν υπάρχει όμως, πρέπει να πούμε για να είμαστε ειλικρινείς, κλίμα ότι πρόκειται να ανακοινωθούν παροχές. Δεν έχει διαμορφωθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι δεν. Και γενικότερα τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει αμβληθεί αυτή η λογική της, των παροχών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λόγω και των μνημονίων. Αυτή την αίσθηση έχω. Σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά πάντοτε η παροχολογία είναι κυρίαρχη, όχι μόνο στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά στην καθημερινή προσπάθεια εξαπάτησης των κυβερνήσεων, των εργαζομένων, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν θα πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει στην καθημερινότητά. Θα αποκαλύψει την κυβερνητική πολιτική για άλλη μια φορά. Θα προτρέψει τους εργαζόμενους να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική στηρίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και γενικά θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα στους εργαζόμενους ότι αυτή η απάνθρωπη κατάσταση την οποία βιώνουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι, και οι συνταξιούχοι και γενικά οι μισθωτοί και οι νέοι στα πανεπιστήμια, βλέπουμε και τις εξελίξεις πώς τις δρομολογεί η κυβέρνηση, έχουν τη δύναμη αυτή την πραγματικότητα να την αλλάξουν. Και η δυνατότητα αυτή περνάει καθαρά μέσα από την στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτό είναι ένας μονόδρομος. Γιατί το λέγαμε πριν τις εκλογές, βγαίνει και μετά τις εκλογές. Εμφανίζεται πλέον αφροκάλυτα. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία κάνει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην κυβερνητική πολιτική είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ζήσαμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων μέσα στη Βουλή, που ουσιαστικά λειτουργήσαν σαν ένα κόμμα. Η σύμνοια η οποία παρουσιάστηκε, η πολιτική σύμνοια του συνόλου των κομμάτων, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Άρα λοιπόν, στήριξη του ΚΚΕ για να βιώσουν οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός καλύτερες μέρες. Κύριε Παπαναστάση, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.